Χαίρετε. Θα σας κάνω μία υπεύθυνη ενημέρωση για την καταστροφική θεομηνία με όλο της το ιστορικό, έτσι ώστε υπεύθυνα όλοι οι πολίτες της Χίου και οι αντιπολιτεύσεις να ενημερωθούν για το τι έγινε. Αρχίζω λοιπόν λέγοντας ότι το πρώτο έκτακτο δελτίο επικοινωνίας καιρού εκδόθηκε από την ΕΜΗ την Κυριακή 8/9/24. Αναβαθμίστηκε σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων τη Δευτέρα 9/9/24. Αμέσως ο Δήμαρχος απέστειλε πρόσκληση σύγκλησης τοπικού επιχειρησιακού συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας με θέμα υλοποίηση μέτρων και δράσεων για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων στο Δήμο Χίου για τη χειμερινή περίοδο 24-25, λήψη έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας Ατένα στο συντονιστικό που προσκλήθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Τα προγνωστικά μοντέλα προέβλεπαν ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες κατά τόπου σε τμήματα της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Σύμφωνα με την πενταβάθμια κατηγοριοποίηση επεισοδίου βροχόπτωσης, το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην κατηγορία 3. Από τα μεσάνυχτα μέχρι περίπου τις 1.30 το πρωί, οι συνθήκες στην περιοχή ήταν ήπιες, με θερμοκρασίες γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου, υγρασία που έφτανε έως και το 84% και σχεδόν ανύπαρκτη βροχόπτωση. Ωστόσο, η κατάσταση άλλαξε ραγδαία περίπου από τις 1:40 π.μ. με την εμφάνιση έντονων βροχοπτώσεων. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και συγκεκριμένα στο Μετεωρολογικό Σταθμό Χίου, καταγράφησαν 113 χιλιοστά βροχής μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου 2 ώρων. Η συνολική βροχόπτωση έφτασε σε ύψος τα 128 χιλιοστά. Η βροχόπτωση κορυφώθηκε μέσα σε διάστημα μικρότερο της μισής ώρας και συγκεκριμένα από τις 2:40 μέχρι τις 3:10, όπου υπολογίζεται ότι έπεσε πλέον των 55 χιλιοστών βροχής. Η ρακλαιότητα του φαινομένου ήταν πρωτοφανής. 338,8 χιλιοστά ανά ώρα στις 3:10, δηλαδή 338 κυβικά το στρέμμα, με αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές ζημίες στην πόλη. Πέρα των ισχυρών βροχοπτώσεων, η καταιγίδα συνοδευόταν από ισχυρούς ανέμους και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα. Η πόλη της Χίου διαθέτει ένα πυκνοδομημένο αστικό ιστό με ανατολικό μέτωπο στη θάλασσα και μια αρκετά μεγάλη λεκάνη απορροής δυτικά. Ακόμη και με μικρά ύψη βροχής, σε περιπτώσεις ραγδαίας βροχόπτωσης, διαπιστώνται καταστροφές σε αστικές και περιαστικές δομές. Και σας δίνω τώρα κάποια συγκριτικά στοιχεία. Στη μεγάλη φωνική καταστροφή στη Μάνδρα το 2017, οι μετεωρολογικοί σταθμοί στην ευρύτερη περιοχή κατέγραψαν ελάχιστη ή μηδενική βροχόπτωση. Με βάση τις εκτιμήσεις του αστεροσκοπείου, τοπικά στη Μάνδρα έπεσαν 100 χιλιοστά βροχής σε διάστημα 2-3 ωρών. Πηγή καθημερινή 18/10/17. Τότε ο κύριος Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος, διευθυντής του ΜΕΤΕΟ, έγραψε στο News 24/7 την 16/11/17 100 τόνοι νερού σε ένα στρέμμα μέσα σε 2-3 ώρες δεν αντιμετωπίζονται. Στις πρόσφατες καταστροφές του Ιαννού στην Καρδίτσα είχε 100 χιλιοστά και ο κύριος Λέκας είχε εισηγηθεί ένα σχέδιο για την ανάκαμψη της Καρδίτσας και να βοηθήσει ώστε να μην κινδυνεύσει ξανά η πόλη. ΕΚΟ ζει 21/10/20. Σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής στις 21/10/14, με μικρότερο ύψος βροχόπτωσης, κάτω των 100 χιλιοστών, είχαμε πολύ μεγαλύτερες καταστροφές. Πηγή Μετέο Κλαμπ 22/10/14. Επτεταμένες καταστροφές στο λεκανοπέδιο με 112 χιλιοστά βροχή στο μετεωρολογικό σταθμό Άνω Διοσίων, 105 χιλιοστά βροχή στους μετεωρολογικούς σταθμούς Κηφισιάς και Αγίων Αναργύρων και 101 χιλιοστά στο μετεωρολογικό σταθμό του Διονύσου. Πηγή Μετέο Κλαμπ 22/10/15. Στη μεγάλη καταστροφή του Βόλου έπεσαν 159 χιλιοστά σε ένα εξάωρο και σε συνδυασμό με τη μεγάλη λεκάνη της απορροής του Πηλίου κυριολεκτικά κατέστρεψαν την πόλη. Πηγή Ναυτεμπορική 29/9/23. Για να αντιμετωπιστεί λοιπόν μια καταστροφή, θα πρέπει να γνωρίζουμε τρία στοιχεία. Πρώτον, το μέγεθος του φαινομένου, τη θέση και την έκταση και τρία, τον χρόνο εκδήλωσης του φαινομένου. Οι διαβεβαιώσεις που είχαμε ήταν ότι τα έντονα φαινόμενα θα κινηθούν βορειότερα και δεν θα επηρεάσουν το νησί μας.
Το 112 απέστειλε μήνυμα στη Λίμνο, Θάσο, Κεντρική Μακεδονία και Θράκη. Παρόλα αυτά, ο μηχανισμός του Δήμου ήταν σε πλήρη ετοιμότητα. Αποτέλεσμα ήταν η όσο δυνατόν μικρότερη καταστροφή και η άμεση σχεδόν αποκατάσταση των συνεπειών της καταστροφής. Δυστυχώς ήταν αδύνατο να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο φαινόμενο στον χρόνο εκδήλωσής του. Πιστεύω ότι όλοι καταλαβαίνετε ότι ποτέ δεν ειδοποιηθήκαμε ότι είμαστε στο κόκκινο. Ποτέ δεν φύγαμε από το σημείο 3 να πάμε στο σημείο 4 ή 5. Ποτέ δεν έγινε, δεν ήρθε σήμα από το 112 και ποτέ δεν ειδοποιηθήκαμε, διότι δυστυχώς έπεσαν έξω. Αυτό, όπως είδατε, εμείς το παρακάμψαμε και κάναμε όλες αυτές τις ενέργειες σαν να είμαστε στο 5. Και το μεσημέρι της ημέρας κάναμε το συντονιστικό και είδαμε το τι έχει κάνει ήδη ο καθένας και είπαμε και το τι θα κάνει ο καθένας. Αποτέλεσμα ήταν, για πρώτη φορά υπήρξε ο τέλειος συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, πυροσβεστικές, αστυνομίες, ΔΕΗ, Δήμος, Πολιτική Προστασία, ΔΕΙΑ. Γι' αυτό το λόγο και τις ώρες που μπορούσαν να κυκλοφορήσουν άνθρωποι που ήταν φυσικό, βοήθησαν πάρα πολύ στη λειτουργικότητα όλων των φρεατίων και όχι μόνο. Θέλω να σας πω ότι δεν μπορούμε να στείλουμε εμείς ανθρώπους όπου θέμε. Μας απαγορεύτηκε πολύ σωστά από την πυροσβεστική η οποιαδήποτε παρουσία ανθρώπινου δυναμικού από ένα σημείο και πάνω, ουσιαστικά από την Αγία Μαρίνα και πάνω, και ό,τι είχε σχέση με τα περιεστικά δάση, για λόγους καθαρά ασφάλειας των εργαζομένων από τους κεραμνούς. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι ένα φαινόμενο που όλοι με πρώτο είδαμε άρθρο την ίδια μέρα από τον κύριο Βασιλείο και τον κύριο Λαγουβάρδο, ότι αυτό που λέει είναι ότι το πλέον αξιοσημείωτο αποτελεί το ύψος βροχής που καταγράφεται στο μετεωρολογικό σταθμό της Χίου. Και απομονώνει μόνο τη Χίο. Σε ένα τόσο έντονο καιρικό φαινόμενο, όταν φυσιολογικά στα 100 κυβικά αναστρέμα σηκώνουν τα χέρια πάνω, στα 338 κυβικά αναστρέμα για αυτά τα λεφτά που έγινε, ποιος θα μπορούσε να πράξει κάτι? Αυτό είναι η ηθομηνία. Αυτό είναι η φυσική καταστροφή. Από την πλευρά του Δήμου, της ΔΕΙΑΧ και όλων των υπηρεσιών, είμαστε καταρχήν όλοι εκεί. Ούτε είμαστε στο ζεστό μας κρεβάτι, ούτε ήρθαμε στη μέση. Είμαστε όλοι εδώ, και οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και η πολιτική προστασία του Δήμου, και δεν ήταν στα γραφεία τους, ήταν στο πεδίο όλοι μαζί με τον Δήμαρχο. Όλοι μαζί με τον Δήμαρχο ήταν στο πεδίο και παρακολουθούσαμε όλο το φαινόμενο και παρακολουθήσαμε πού δεν λειτουργήσε, τι δεν λειτουργήσε, και απευθείας μετά το φαινόμενο πήγαμε και ξανατσεκάραμε να δούμε πού τελικά δεν λειτουργήσε το σύστημα, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε κάποιες συμπληρωματικές μελέτες και έργα για να μπορέσουμε να πιάσουμε αύριο ή μεθαύριο ανάλογο φαινόμενο, χωρίς κανείς να μπορεί να υπογράψει ότι τέτοιου είδους έντονα καιρικά φαινόμενα θα μείνουν χωρίς καταστροφές. Δυστυχώς, αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν και κάποιες καταστροφές. Η αντιμετώπιση τόσο των ζημιών στο Τελωνείο, όσο και των ζημιών μέσα στην ψυχή της πόλης, ήταν αμεσότατες, πιστεύω ότι το είδαν όλοι οι επαγγελματίες. Οι ελάχιστοι επαγγελματίες που ήταν στις επιχειρήσεις τους, με είδαν όλοι προσωπικά ότι ήμουνα και εγώ εκεί, μαζί με όλους τους υπόλοιπους, και κάναμε ό,τι ήταν πολύ παραπάνω από το ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν να έχουμε τις μικρότερες ζημιές. Από εκεί και πέρα, ήδη από την πρώτη ματιά είδαμε τι δεν λειτουργήσε. Δεν λειτουργήσε η περιοχή Άγιος Εφραίμ, Γιαλούρη, Καδασάκη, Αγιάς Κυριακής, Καλοκλήτου.
διότι η ραγδαιότητα, σας είπα, ήταν τόσο μεγάλη, 338 κυβικά αναστρέμα, και ήταν αδύνατον να απορροφήσει αυτό το υδατικό δυναμικό, το αποχετευτικό μας σύστημα ομβρίων. Οι λεκάνης απορροής του καλαπλήτου, τα 800 τόσα στρέμματα της λεκάνης απορροής, είχαν περίπου τις 105-110.000 κυβικά για να δώσουν να έρθουν προς την πόλη και να πάνε στο λιμάνι. Καταλαβαίνετε λοιπόν τις ώρες αυτές ακραίες συνθήκες, και πολύ λυπάμαι που αντί οι αντιπολιτεύσεις να έρθουν, να ρωτήσουν, να μάθουν, ούτε παρουσιάστηκαν πουθενά, ούτε ένα τηλέφωνο πήραν, αλλά στον τεράστιο αγώνα που κάνουμε μαζί με τις υπόλοιπες υπηρεσίες να θέσουμε το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αίτημα που έκανα απευθείας την ίδια μέρα προς το αρμόδιο Υπουργείο, προσπαθούν με τις αιτιολογίες από ανεπάρκεια του Δήμου να μην μπούμε σε αυτό το ευεργετικό μέτρο και να μην έχουν ούτε ευκαιρία αποζημίωσης οι επαγγελματίες, ούτε υποδομές των μαστιχοπαραγόνων στους αγροτικούς δρόμους, ούτε όλες οι δημοτικές ή άλλες υποδομές. Τους παροτρύνω έστω τώρα να γίνουν πιο σοβαροί, να στηρίξουν το Δήμο και το λαό της Χίου σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, και αν θένε να με κοντίνουνε, αυτός δεν είναι ο τρόπος για να με κοντίνουνε, έτσι κι αλλιώς κοντένει μόνο ο λαός, κανένας άλλος. Ας σοβαρευτούμε λοιπόν, ας δούμε τα πράγματα όπως είναι, ας ενημερωθούν. Νομίζω ότι κανείς από όλους αυτούς δεν ξέρει τη λειτουργικότητα του δικτύου των ομβρίων από όσο έχω ασχοληθεί εγώ όλες αυτές τις μέρες. Και ας μην είμαι υδραυλικός. Κύριε Δημάρχε, μπορείτε να μας κάνετε ό,τι ερωτήσεις θέλετε να σας απαντήσω. Εγώ δεν άκουσα πάντως κανένα να λέει ότι να αναιρεί το επιχείρημα της αρδαιότητας του φαινομένου ή το γεγονός ότι ήσασταν εκεί από το πρωί μέχρι, μέχρι την επόμενη μέρα, όλη την ημέρα στο δρόμο. Δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν έκανα τις αντιπολιτεύσεις ούτε πολίτες. Αυτό το οποίο σας κατηγορούν και σας κατηγορούν και οι πολίτες και οι επιχειρηματίες και αρκετός κόσμος, αν έχετε διαβάσει, είναι πρώτον τα καθάριστα φρεάτια, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις πολιτών που καταγγέλνουν φωτογραφικά ότι είχαν φυτρώσει ακόμα και δέντρα μέσα στα φρεάτια. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, ότι η υπηρεσία καθαριότητας, η ανεπαρκής υπηρεσία καθαριότητας δεν είχε καθαρίσει, με αποτέλεσμα οι πολλές φρεκτές ύλες που ήταν έξω από τους κάδους, κυρίως στα κλαδιά, να φράξουν, τα δίκτυα, και ότι γενικά δεν ήσασταν προετοιμασμένοι σε αυτό το κομμάτι. Ότι υποτιμήσατε την κακοκαιρία. Θα σας πω αμέσως. Αυτό είναι ψευδές. Ποιο? Αυτό είναι ψευδές. Για πρώτη φορά στην ιστορία έχουν καταγραφεί καταρχήν τα φρεάτια της Χίου. Ποτέ δεν είχαν καταγραφεί. Για πρώτη φορά είχαν καταγραφεί μέσα σε 22 μέρες και λίγο πριν το καλοκαίρι. Έχουν λειτουργικά όλα ελεγχθεί και ιδιαίτερα τις προηγούμενες μέρες είδατε και ρεπορτάζ 800 συγκεκριμένα μέσα στην πόλη φρεάτια, ξαναδοκιμάστηκε η λειτουργικότητά τους και καθαρίστηκε. Από εκεί και πέρα ειδοποιήθησαν τηλεφωνικώς και με mail όλοι οι άνθρωποι που είχαν τα νάιλον πάνω στις, στα φρεάτια για να τα αφαιρέσουν. Τηλεφωνικά και με mail, και υπάρχουν όλες οι αποδείξεις. Και υπάρχουν όλες οι αποδείξεις. Έκανε διάφορες βόλτες η ΔΕΙΑΧ και έβγαλε και εκείνη τη μέρα ξαναέκανε και έβγαλε τα υπόλοιπα. Τώρα, οι φερτές ύλες και τα υλικά ήρθαν από την περιοχή που σας είπα, Άγιος Εφραίμ, Γιαλούρικα, Αγίας Κυριακής, Καλοκλήτου, είναι από τα παρόδια, από τις παρόδιες ιδιοκτησίες και από τα φαγώματα των δασαγκιών. Αν θα δείτε τις φωτογραφίες, θα καταλάβετε από πού ήρθαν όλα αυτά τα φερτά υλικά, σύν από κάποια υλικά, οικοδομών που κάποιοι άνθρωποι τα είχαν στις αυλές τους και τα οποία τα παρέσυρε η φοβερή ροή, όπως παρέσυρε αυτοκίνητα μέσα, που ήταν μέσα σε ασφαλείς χώρους και τα πήγε κάτω στον κουφό ποταμό. Ήταν τέτοιο τόσο ραγδαίο το φαινόμενο που έφερε πολλούς τόνους από φερτά υλικά προς τα κάτω. Το σύστημα των ομβρίων εν μέρη
λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Αλλά ήταν πολύ μεγαλύτερο το ποσό του νερού από αυτό που μπορεί να αντέξει να αποχετεύσει. Συγχρόνως, όπως φαντάζομαι ξέρετε, είχαμε διακοπή του ρεύματος, είχαμε μία στάση του βιολογικού για ένα χρονικό διάστημα μέχρι να επανέλθει με δικά της μέσα από το ρεύμα. Γι' αυτό είδατε και στη Δημοκρατία και κάπου αλλού κάποιες κλειστές χάρες να βγαίνουν πάνω. Όλα αυτά λοιπόν τα φαινόμενα μαζί ήταν ένα πολύ σοβαρό και σπουδαίο φαινόμενο φυσικής καταστροφής που δεν το επηρεάζει καμία πράξη σε ένα μικρό φρεάτιο. Μιλάμε τώρα για χιλιάδες κυβικά, δεν μιλάμε για 5, για 10 και για 20.000 κυβικά. Μόνο η απορροή του Καλοκλήτη ήταν 105.000 κυβικά. Μόνο ο Καλοκλήτης. Δεν λέμε για τα υπόλοιπα. Είδαμε λοιπόν πώς λειτουργήσε όλο το σύστημα. Το σύστημα λειτουργήσε μια χαρά. Εκεί λοιπόν που το σύστημα είναι λίγο στο ένα τμήμα του Καλοκλήτη, που είναι λίγο στενότερο, που παίρνει σαφώς λιγότερα, δηλαδή πρέπει να παίρνει 10 κυβικά και παίρνει από 3,5 έως 7 κυβικά για λόγους καθαρά μηχανικούς και λειτουργικούς, εκεί δεν λειτουργήσε. Λειτουργούσε μια χαρά όλο το σύστημα μέχρι που έγινε η ραγδαιότητα. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα μέχρι που έγινε η ραγδαιότητα και πέσαν 338 κυβικά αναστρέμα. Αυτό δεν μπορεί να το παλέψει κανένας. Αυτή είναι η μία και η πραγματική αλήθεια. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε και βρήκαμε ένα φιλαράκι μέσα σε ένα φρεάτιο. Και παρακαλώ πολύ, αν θέλετε να κάνουμε κάτι σωστό, θα πρέπει να συμβαρευτούμε όλοι πάνω σε αυτό και πραγματικά να κάνουμε αυτό που πρέπει. Εμείς από την πλευρά μας είμαστε στοχοθετημένοι εκεί και θα δείτε και το επόμενο διάστημα τις μελέτες και τα συμπληρωματικά έργα που πρέπει να γίνουν για να θωρακιστεί ακόμα η πόλη, χωρίς να αποκλείεται. Εγώ δεν θα πω αυτό που λέγανε στα κυρία του Καλοκλήτη, ότι δεν θα ξαναπλημμυρίσει η πόλη, διότι δεν μπορώ να προβλέψω τη ραγδαιότητα ενός φαινομένου. Και όπως βλέπατε, με μία βροχή πλημμυρίζει η πλατεία του Κάστρου. Τι θέλατε να κάνει με 338 κυβικά το στρέμμα εκείνο το βράδυ, αυτή τη μισή ώρα? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλα τα άλλα είναι να θέλουμε να κάνουμε αντιπολιτικές ιστορίες. Να βοηθήσουν όλοι να μπορέσουν να αποζημιωθούν και οι άνθρωποι της αγοράς και η μαστικοπαραγωγή. Αυτό είναι αυτό που ζητάμε. Πώς να βοηθήσουν, και τίποτα άλλο. Πώς να βοηθήσουν. Να μην λένε βλακίες. Γιατί ότι ο Δήμος δεν έκανε σωστά τη δουλειά. Γιατί δεν έχει γίνει δεκτό και να μικραίνουν τη φυσική καταστροφή. Η φυσική καταστροφή είναι γραμμένη ευτυχώς επιστημονικά από όλους. Για έκτακτη ανάγκη. Για να κηρυχθεί ο Δήμος σε έκτακτη ανάγκη. Γιατί δεν έχει γίνει δεκτό το αίτημα από το Υπουργείο. Δεν είπαμε ότι δεν έχει γίνει δεκτό το αίτημα. Είπαμε ότι εμείς παρουσιάσαμε όλα τα στοιχεία που έγινε δεκτό το αίτημα. Και σας λέω ότι λόγω αυτών των επιστημονικών στοιχείων για μένα είναι αδύνατο να μην γίνει δεκτό το αίτημα, διότι με μικρότερη ραγδαιότητα έχουν γίνει δεκτά αιτήματα και θεωρώ 100% ότι θα γίνει δεκτό. Δήμαρχε, την παραμονή της, τη μέρα μάλλον που έγινε η θεομηνία, συνεδρίασε το συντονιστικό. Πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις. Ακριβώς. Αυτές οι αποφάσεις έλεγξε κάποιος αν υλοποιήθηκαν, και το ρωτώ αυτό γιατί την άλλη μέρα, στο ρεπορτάζ που πραγματοποιήσαμε, πέρα από τις φωτογραφίες και τα βίντεο που άρχισαν να μας στέλνουν οι επιχειρηματίες και οι πολίτες, δεν ξέρω αν ήταν πλαστά, έτσι όπως το θέτετε, με την έννοια ότι. Οι επιχειρηματίες ήταν... και οι πολίτες ήταν στα κρεβάτια τους. Και καλά κάνανε και ήταν στα κρεβάτια. Ωραία, δεν μπορεί ο άλλος να είναι στο κρεβάτι. Αυτοί που ήταν στο πεδίο είμαστε εμείς. Είδαμε αν λειτουργούσαν ή όχι. Ένα λεπτό. 5 η ώρα το πρωί που είχαν κατέβει κάτω γιατί πλημμυρίσαν τα μαγαζιά τους, δεν ήταν στα κρεβάτια τους οι επιχειρηματίες. 5 η ώρα το πρωί που κατέβηκαν στα μαγαζιά. Είχε τελειώσει το φαινόμενο. Είχε τελειώσει το φαινόμενο, αλλά οι φωτογραφίες που έστειλαν από σκεπασμένα φρεάτια είναι πλαστές, είναι ψεύτικες. Οι φωτογραφίες που έστειλαν ήταν απευθείας μετά την καταστροφή. Και σας είπα ότι το σύστημα λειτουργούσε μια χαρά όλο, καθ' ολοκληρία, μέχρι που άρχισε η ραγδαιότητα του φαινομένου. Εκεί δεν μπορούσε να απορροφήσει το σύστημα όλο αυτό το. Όχι μόνο το σύστημα. Ούτε ο βιολογικό μπορεί να απορροφήσει τόσες χιλιάδες κυβικά. Κύριε Δήμαρχε, αφήστε με. Ούτε να... τα άδειο στάση. Αφήστε με να ρωτήσω, γιατί θα απαντήσετε. Γι' αυτό είμαστε εδώ.
Υπήρχαν επαγγελματίες, τουλάχιστον στο ρεπορτάζ που έκανα εγώ, οι οποίοι μου είπαν ότι την παραμονή, τη μέρα του φαινομένου, την Τρίτη το μεσημέρι, βγήκαν συνεργεία της ΔΕΙΑΚ στην Απλοταριά και καθάριζαν τα θεάτια. Με τη διαφορά. Για ποιο λόγο πιστεύετε? Γιατί περιμέναν, ήταν αυτό που αποφασίστηκε και γιατί ξεσκεπάζαν τα φρεάτια, γιατί περιμέναμε την κακοκαιρία. Για δεύτερη φορά. Δεν ξέρω αν θα ήταν, αν ήταν η δεύτερη. Σας είπα, για δεύτερη φορά. Μα αφήστε με να ρωτήσω μέρες αυτό που θέλω. Είπαν όμως ότι από τα 10 φρεάτια καθαρίστηκαν τα 4. Δεν καθαρίστηκαν τα 3. Υπήρξε κάποιος που έλεγξε αμέσως μετά. Ήταν λειτουργικά όλα και αποδείχθηκε ότι ήταν όλα λειτουργικά. Πώς αποδείχθηκε? Αποδείχθηκε όλο το διάστημα που η βροχόπτωση ήταν έντονη, αλλά όχι, δεν είχε ραγδαιότητα. Να συγγνώμη, αυτά είναι λειτουργικά φρεάτια τώρα που μας δείχνετε. Δεν υπήρξε μετά. Ναι, αλλά είναι λειτουργικά. Από μία στιγμή και μετά, όταν πλέον μετά. Υπήρξε η ραγδαιότητα του φαινομένου, εννοείται, παρότι υπήρχαν τα συνεργεία και του Δήμου και της ΔΕΙΑΧ και προσωρινά καθάριζαν τις χάρες μέσα στον κύκλο αυτό που μας είχαν επιτρέψει και μακριά από τα περιαστικά δάση, λειτουργούσαν μια χαρά. Μόνο την ώρα του έντονου φαινομένου δεν μπορούσαν να απορροφήσουν. Πώς γίνεται ένας αγωγός που μπορεί... Μα οι σκάρες από τι έφραξανε, παιδιά, το λέω από τα φερτελικά που βρέθηκαν. Ένας αγωγός που μπορεί να απορροφήσει 3,5 κυβικά δεν μπορεί να απορροφήσει 15. Ωραία. Τα φερτά υλικά λοιπόν, τα φερτά υλικά όταν έγινε το έντονο φαινόμενο, νεροφαγώθηκε το δάσος και οι παρόδιες ιδιοκτησίες και σας είπα πού. Κύριε και σας είπα τον όλο δρόμο, γιατί πήγαμε και τα είδαμε επί τόπου. Κύριε Δήμαρχε, η Δημογεωτία είχε σε εξέλιξη ένα έργο του Δήμου. Ήταν σε εξέλιξη το έργο του Δήμου, γιατί το είδαμε τα μάτια μου. Συμφωνούμε. Μπράβο. Όλη η λάσπη και το χώμα του Δήμου και της αρχαιολογίας. Και της αρχαιολογίας. Και ο της περιφέρειας. Δεν έκλεισε όμως αυτά, αυτό δεν έκλεισε τους αγωγούς. Η Βενιζέλο, από πού πνίγηκε, κύριε Δήμαρχε? Από πού πνίγηκε? Δεν έκλεισε τους αγωγούς. Πού πήγε αυτό το χώμα? Όλα αυτά τα φερτά υλικά που ήρθαν. Όλα αυτά τα φρυτά υλικά που ήρθαν και έφραξαν τους αγωγούς πάνω από την Αγία Μαρίνα, από την Αγία Μαρίνα και πάνω, έκαναν τη ζημιά, καταλάβατε. Αλλά αυτό ήταν λόγω της ποσότητας των υλικών, των αδρανών υλικών που ήρθαν από τις ιδιωτικές εκτάσεις και τα δάση. Και τα δύο δάση. Και θα δείτε τις φωτογραφίες, τα νεροφαγώματα που έχουν τα δάση. Ήταν η πρώτη βροχή και καθάρισε όλα τα δάση και τις ιδιωτικές ιδιοκτησίες. Μιλάμε ότι το νερό ήταν στο 1,5 μέτρο. Το νερό ήταν στο 1,5 μέτρο. Αυτά τα είδαμε με τα μάτια μας. Δεν τα είδαμε ούτε από τα κρεβάτια μας, ούτε από τα κρεβάτια μας, ούτε είδα κανέναν από εσάς. Κύριε Δήμαρχε, γι' αυτό βγήκατε. Και εμείς δημοσιογράφοι ήμασταν και θα μπορούσαμε να είμαστε 3,5 ώρα. Θέλω να σας πω. Οι επιχειρηματίες, γιατί έχουν ευθύνη, το λέτε και το ξαναλέτε. Ελέξαμε. Ότι οι επιχειρηματίες ήταν στα κρεβάτια τους. Τι να κάνουμε. Είπα και καλά έκαναν. Ναι, αλλά το λέτε εμείς. Είπα και καλά έκαναν. Ότι εμείς είμαστε στους δρόμους και επιχειρηματίες. Όχι, απλά δεν είδαν την ώρα της ραγδαιότητας του σκηνικού τι γινόταν. Να ρωτήσω αυτό κάτι άλλο. Γιατί δεν μοιράστηκαν σακιά με άμμο όπως μοιραζόταν τα προηγούμενα χρόνια? Και γιατί τα συνεργεία είχε πει ο κύριος Μανολάκης... Σας είπα ότι είμαστε σε κατάσταση 3. Μπορείτε να το δείτε. Ωραία, στο 5 μοιράζονται τα σακιά. Πού μοιράζονται? Οι περιοχές λοιπόν που είχαν αλέρ και είναι στο κόκκινο είναι οι εξής. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Θάσος, Σαμοθράκη, Λίμνος και Άγιος Ευστράτιος. Αυτό είναι. Άρα αυτό είναι το 112 που πήγε. Ωραία. Κάτι άλλο. Κύριε Δημαρχέ, ένα λεπτό να ρωτήσω κάτι. Επειδή τώρα πλέον η τεχνολογία, όσο για παράδειγμα η πολιτική σας προστασία θα έβλεπε ότι ενώ υπήρχε ειδοποίηση για βορειότερα, κάποια στιγμή από ένα σημείο και μετά το φαινόμενο ερχόταν πάνω στοιχείο καρφωτό. Ακόμα λοιπόν και τα μεσάνυχτα θα μπορούσατε να είχατε κάνει κάτι. Ποτέ, καταρχήν κάναμε χωρίς να έχουμε καμιά ειδοποίηση τα πάντα. Γι' αυτό το λόγο και γίνανε αυτές οι λίγες ζημιές σε σχέση με τους 5 πόντους του 10. Το 10 με 5 πόντους οι ζημιές ήταν πολλαπλάσιες. Υπερ πολλαπλάσιες. Αλλά δεν είναι θέμα αντιπλημμυρικού όταν έχεις 338 κυβικά αναστρέμα. Μπορείτε αυτό να το φανταστείτε? Στα 100 κυβικά αναστρέμα και σηκώνουν οι επιστήμονες στα χέρια τους πάνω. Εδώ δηλαδή ποιος θα τα ρουφήξει αυτά τα 338 κυβικά αναστρέμα? Ποιο αντιπλημμυρικό μπορεί να ρουφήξει αυτά τα πράγματα?
Καλά, και την επόμενη φορά που θα είμαστε πάβει να λειτουργούν. Άμα είστε έτσι με τα χέρια ψηλά πάνω. Πάβουν να λειτουργούν. Ναι, τα... αλλά τι θα κάνουμε την επόμενη φορά, δεν μου. Σας είπα, θα γίνουν κάποια συμπληρωματικά έργα χωρίς αυτό να εξασφαλίζει ότι ανάλογο της έντασης φαινομένου, φαινόμενο ανάλογης έντασης θα υπάρχουν ζημιές. Αυτές είναι οι φυσικές καταστροφές, αυτή είναι η κλιματική αλλαγή. Κύριε Βικάρη, η κλιματική αλλαγή είναι αυτή. Να, και εμείς ούτε γράφαμε, ούτε λέγαμε ότι δεν θα γίνει τίποτα. Εμείς είμαστε σαν να είμαστε στο κόκκινο ενώ είμαστε στο 3. Ούτε στο 4 είμαστε, ούτε στο 5. Αν στο κόκκινο θα είχατε και σακιά. Είμαστε εμείς σαν μηχανισμός, είμαστε στο κόκκινο. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Είχε πει ο κύριος Μανολάκης προφορικά εκείνη τη μέρα που μιλήσαμε για να δούμε αν είναι σε ετοιμότητα ότι θα έχει έξω συνεργεία που θα καθαρίζουν ή θα ανοίγουν σχάρες. Υπήρχε κόσμος που άνοιγε τις σχάρες από τα φερτά υλικά για να φεύγει το νερό. Υπήρχαν συνεργεία. Ήταν όλοι εκεί. Είμαστε όλοι εκεί. Σίσο. Ανοίγονταν δηλαδή οι σχάρες και πάλι το νερό δεν έφυγε. Ναι, αλλά αυτές οι φωτογραφίες δεν ήταν. Ήταν όλοι εκεί. Αυτές οι φωτογραφίες είναι από το, έξω από τον κύκλο δράσης. Υπήρχε απαγορευτικό έξω από τον κύκλο δράσης να μην είναι κοντά σε περιαστικά δάση. Να πάμε να σκοτώσουμε όλο τον κόσμο, τι λέτε. Καλά, εγώ δεν είμαι σκοτωμένο. Μα συγγνώμη, λέτε α πούμε. Όχι, δεν λέω. Σας είπα. Μην μου λέτε εμένα ότι θέλω να σκοτωθεί ο κόσμο. Και κάτι ακόμα, όταν. Εδώ μας απαγόρευσαν και μαζέψαμε και τα άτομα από τα φυλάκια. Από τα φυλάκια τα που υπάρχουν, απαγορεύτηκε να πάρει τα άτομα στα φυλάκια. Ακριβώς για την κεραμική δραστηριότητα. Μια κακοκαιρία. Μια διευκρινιστική να κάνω. Μια διευκρινιστική με τα φρεάτια. Ο πρώτος καθαρισμός των φρεατίων πότε έγινε? Μέσα σε 22 μέρες γιατί έγιναν, η το έγιναν τέλος, δύο Οκτώβρη. Καθαρισμοί. Από το καλοκαίρι λειτουργικά έχουν ελεγχθεί 6.000 φρεάτια και έχουν και καταγραφεί λειτουργικά, δηλαδή, για πρώτη φορά στην ιστορία της Χίου. Ήταν λειτουργικά τα φρεάτια και που ήταν λειτουργικά όλα. Και σας είπα, και εκείνη και εδώ τα είπαμε στο συντονιστικό, επιβεβαιώθησαν και είπαμε ακριβώς να γίνει ακόμα μία τελευταία ματιά. Γι' αυτό τους βλέπατε. Γι' αυτό βλέπατε 2-3 μέρες πριν και έκαναν. Λειτουργικά όλα είχαν ελεγχθεί. 2-3 μέρες δεν ήταν. Μέρα εκείνη ήταν. Λειτουργικά δεν είναι αν έχει δύο ποντού σάμο ή χώμα ή δύο φυτά που λέτε. Λειτουργικά είναι αν παίρνουν το νερό ή όχι. Αλλά οποιοδήποτε φρεάτιο, όταν έρθουν φερτές ύλες πάνω, σταματάει να παίρνει. Αυτό το είδαν βεβαίως και οι επαγγελματίες. Παρουσία μου ότι μόλις καθαρίστηκε σωστά από το συνεργείο της ΔΕΙΑΧ ένα μέτρο νερό έφυγε σε ένα λεπτό. Είμαστε μπροστά. Κλίμαχε, επειδή είπατε για την κλιματική αλλαγή και εκεί έχετε δίκιο ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και μπορεί αυτό το οποίο αντιμετωπίσαμε και περάσαμε πριν από 2-3 μέρες να το έχουμε και σε 10 και σε 15 μέρες. Ακούστε. Και σε ένα μήνα και μετά. Και επειδή από ό,τι κατάλαβα οι φερτές ύλες που ήρθαν σύμφωνα με αυτά που λέτε ήρθαν από... Σας είπα από πού ακριβώς. Δεν μπορούν όμως να ελεγχθούν. Σας είπα ακριβώς από πού ήρθαν. Συμφωνώ. Εγώ το δέχομαι. Ήρθαν από το δάσο τη βοήθεια, από το δάσο στα Γιαννούρικα και από τις παρόδιες ιδιοκτησίες. Άρα την επόμενη φορά τι κάνουμε? Πώς θωρακίζουμε την πόλη? Βγάζουμε το δάσος? Δεν γίνεται. Έχουμε κάνει ήδη σύσκεψη. Ναι. Δυστυχώς κάποια δεν είναι ιδιοκτησίας μας και θα πρέπει να γίνει προγραμματική σύμβαση. Θα πρέπει να γίνουν κάποια συμπληρωματικά έργα χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τέτοιο έντονο καιρικό θα μπορέσει να πάρει όλα αυτά τα κυβικά. Η ανθεκτικότητα που έχουμε σαν βιολογικός και σαν αποχετευτικό σύστημα είναι συγκεκριμένη. Δεν μπορείς να ρουφήξεις τον ποινιό. Μπορείς να ρουφήξεις μέχρι κάποιες χιλιάδες κυβικά. Οι προγραμματικές αρχές βέβαια μπορεί να καθυστερήσουν. Δεν μπορούμε να έχουμε λίγες περισσότερες λεπτομέρειες με το σχεδιασμό για να αποφύγουμε την επόμενη φορά. Έχουμε ήδη κάνει δύο συσκέψεις. Ήδη έχουμε κάνει δύο συσκέψεις με τα άτομα που γνωρίζουν, έχουν μελετήσει, έχουν τροποποιήσει ό,τι έχει σχέση με τα όμβρια της Χίου. Ξέρουμε ακριβώς πού είναι η μη λειτουργικότητα και τα είδαμε στην πράξη. Ωραία. Τα είδαμε με τα μάτια μας. Το μετά, Δήμαρχε, το μετά. Τα είδαμε με τα μάτια μας. Απλά κάποια πράγματα είναι ανθρωπίνως αδύνατα να γίνουν. Όπως όταν η ραγδαιότητα είναι έτσι, δεν μπορεί κανείς να πάει πάνω από κανένα φρεάτιο και να κάνει τίποτα. Διότι είναι απαγορευτικό. Διότι αν υπήρχαν άνθρωποι
στην, πάνω από την Αγία Μαρίνα ή πάνω από τον Πλάτανο εκεί στο, εκεί στο Ρημική, απλά θα πνιγόταν. Από εκεί σηκώσαμε δεκάδες μηχανάκια που είχαν παρασυρθεί πόσα μέτρα κάτω. Τα φυσικά φαινόμενα είναι έτσι. Εδώ στην Αθήνα έβρεξε ένα τέταρτο και είδατε τι έγινε. Στην καρδιά της πόλης, στο Κολωνάκι, είδατε τι έγινε. Υπάρχουν και πολλές ευρωπαϊκές εκεί είναι και αστικό κέντρο. Okay. Δεν είναι μέτρο σύγκρισης αυτό. Εμείς δεν διαφωνούμε στο ότι ο Δήμος έκανε ό,τι μπορούσε. Εγώ θέλω να μάθω το επόμενο βήμα. Να αποδεχτείτε ότι ήταν μια μεγάλη φυσική καταστροφή λόγω ραγδαιότητας του φαινομένου. Ωραία, το αποδεχόμαστε. Αυτό είναι το α και το ω. Το αποδεχόμαστε. Αν σε 15 μέρες έχουμε την ίδια, τι θα γίνει, Δήμος. Αν έχουμε την ίδια ραγδαιότητα, πάλι θα έχουμε ζημιές. Θέλει έργα σαφώς πιο πάνω από αυτά που έχουν γίνει να περιοριστούν ό,τι έχει σχέση με τα φερτά υλικά. Θέλει και στο δάσος έργα και στις παρόδιες ιδιοκτησίες στις ιδιωτικές. Διότι δυστυχώς τα φερτά υλικά όλα ήρθαν από εκεί. Δεν είχε βρέξει 10 φορές από μια βροχούλα. Ξαφνικά έκανε μια ραγδαία βροχή και παρέσυρε τα πάντα. Πιστεύω να έχει να καταπληκτώσει.